έξω από το γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο Αγίου Αρσενίου στην Άξο. Θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Αστέρας Τραγίας ΑΟ Σερίφου για τη β' κατηγορία των Κυκλάδων. Ο αγώνας είναι μια προσφορά των εθνικών μεταφορών Αριάδνη, τον Αμφίβη Μανδηλαρά στη χώρα της Νάξου. Υπάρχει έδρα και στην Αθήνα και στη χώρα της Νάξου, τηλέφωνο 210-34-28-033, 225-0-24-233, κομματόριο Αδριάννα Αναματερού, περιοχή χώρας Νάξου, 225-026-973. Εισαγωγή πλακιδίων ειδών υγιεινής αφία νευλαβή στη χώρα της Νάξου, 2285-023-033, 2285-025-567. Δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων, ενώ ταυτόχρονα γίνεται η κλήρωση γιατί ποιος θα πάρει τη σέντρα και ποιος την εστία. Ο Αστέρας Τραγίας θα παραταχθεί από τον Τζουλαγογιάννη, Δρύλη, Κατσούλη, Δεδρινό, Βασαλάκη, Επταήμερο, Μαρούλη, Πόγια, Ψαρό και Δεγαΐτα. Στον πάγκο του Αστέρα Τραγίας κάθονται ο Σπανός, ο Λεγάκης, ο Μαϊτός, ο Ψαρός, ο Σπύρος και ο Πιτάρας. Οι φιλοξενήμονοι του ΑΟ Σερίφου θα παραταχθούν με τον Μποφίλιο, τον Γιάννη κάτω από τα δοκάρια, Αδελιανάκης, Μουστάκας, Ρεβίνθης, Γεροντάρης, Μαγουλάς, Βαλσαμάκης, Ρεβίθης Κωνσταντίνος, Ψαθάς, Παρίσης και Λιβάνιος. Στον πάγκο της ομάδας της Ερήφητης της αναμέτρησης είναι ο κύριος Γιώργος Νεοκοσμίδης με πρώτο βοηθό τον Αντώνη τον Μουτάφη και βοηθό την κυρία Ιουλιανή Ψαρά. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Διώχνουν πως όπως η τραγία, ο Πενίκου βγαίνει ωφελημένος από αυτή τη φάση και πλασάρει. Πλασάρει τον Μποφίλιο και έχουμε την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Μια περνάει μπάλα από όλους και σε μια ανύποπτη φάση ο Μαρούλης με κεφαλιά θα ανοίξει το σκορ της αναμέτρησης. Στο 17ο λεπτό λοιπόν ο Αστέρας Τραγίας μετά από αυτό το ανύποπτη φάση, ο Μαρούλης ξεχάστηκε στο δεύτερο δοκάρι του Αστέρα και με κοντινή κεφαλιά άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης 1-0. Έψαξε τον Μπενίκου, ένα μακρινό σουτ, ξαφνικό σουτ. Δεν ευνηδιάζει τον Αντώνη τον Λαγογιάννη που ήταν σε ετοιμότητα. Βαλσαμάκης αλλάζει παιχνίδι για τον Μαγουλά. Μαγουλάς, Ψαθάς, ωραία κίνηση με το Δεγαΐτα, Ψαθάς, ωραίο γύρισμα, κόντρα και έχουμε το ισοφάριση με το Μπαρίσι, μια περίεργη φάση, όλα ξεκίνησαν από το Ψαθά, ο οποίος βγήκε στα πλάγια της μεγάλης περιοχής, το γύρισμά του, μια κόντρα εκεί και έχουμε το 1-1 στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Σερίφου φέρνει το παιχνίδι στα ίσα με τον Μπαρίσι. Παρίσι. Σωστά, κορίτσια. Βαλσαμάκης, Ψαθάς. Ουσιαστικός παίχτης, μπλέκει εκεί τα πόδια του με τον Μαρούλη, τίποτα. Επικίνδυνο τώρα η Σέρβος και πάλι. Βγαίνει ο Δρύλης και ο κύριος Νοκοσμίδης άμεσα δείχνει το πέναλτι για τη Σέρβο που κέρδισε ο Ρεβίνθης. Ένα μαρκάρισμα του Δρύλη. Θα πρέπει να ξαναδούμε αυτή τη φάση. Πάντως ο Μανώλης ο Δρύλης το δέχτηκε το αδιαμαρτύρητα αυτή την απόφαση του κύριου. Εκτέλεσε από το Ψαθά. Ψαθάς απέναντι στο Λαγογιάννη. Ψαθάς και Λαγογιάννης απεκρούει αρχικά. Ψαθάς την επαναφορά της μπάλας. Σημαίνει το δεύτερο γκολ για τον ΑΟ Σερίφου. Ψαθάς ο δημιουργός του πρώτου τέρματος. Εκτέλεσε το πέναλτι. Ο Λαογιάννης απόκρουσε αρχικά και στην επαναφορά. Ο βραχής όμως επιθετικός του ΑΟ Σερίφου έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Λαογιάννη, ο οποίος αυτή τη στιγμή στο έδαφος
Ένα κόρνερ τώρα που θα εκτελέσει ο Παρίσης. Παρίσης με το αριστερό. Ξεμαρκάριστος εκεί ο Λιβάνιος, επικίνδυνος. Δεν βρήκε την μπάλα. Είναι στο Βασταλάκι. Εκείνο στο ψαρό που μπαίνει στην περιοχή και παρεβαίνει πολύ αποφασιστικά ο Μουστάκας και παρόλο το πλάγιο out φωνάζουν τη στράγια εκεί για πέναλτι. Δαδρινός γεμίζει από τα ημέρος από κοντά. Φέρνει το παιχνίδι στα ίσα για τον Αστέρα Τραγιάς. Μια εκτέλεση πλάγιο από τον Βασίλη Δαδρινό, ο οποίος δίνει τη λύση στην επίθεση και πεταήμερος με κεφαλιά από κοντά νεγκάει τον εξεδιδρωμένο Μποφίλιο. Όλα αυτά στο ξεπλάει ότι και πάλι ο Μουστάκας. Δαδρινός τώρα. Δαδρινός γεμίζει την περιοχή, επικίνδυνο και κεφαλιά του Κατσούλη. Βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Μποφίλιο. Θα σταθεί όλα ψαρός. Ανεκμετάλλευτο Πενίκου με δυνάμεις. Πενίκου γυρίσμα, βρίσκει στην πλάτη του Ρεβίνθηκε. Καταλήγει κόρνερ. Ξεμαρκαρίζεται πολύ έξυπνα Ράμπιας με χώρο. Παρεμβαίνει ο ψαρός Λιβάνιος, σουτάρι στο σώμα του πόγια η μπάλα. Αητός με το Λιβάνιο. Φάουλ. Εκτελείται γρήγορα από το Μαρούλι. Βρίσκει η μπάλα στον Παρίσι. Ρεβίνθης διώχνει. Πενίκου. Ένα φάουλ, σκληρό φάουλ από το μπέκ του Αρσιτάρα Τραγίας στον Παρίσι. Τζαλής. Εντάξει, φαγές. Πενίκου στο δεύτερο δοκάρι, Δεδρινός γεμίζει και πάλι στην περιοχή. Πόλια, κεφαλιά, πολύ μεγάλη φάση για την Τραγία. Μποφίλιος, πολύ σημαντική απόκρουση, κρατάει το 2-2 για την ομάδα του. Η φάση συνεχίζεται, πταήμερος, Μποφίλιος μαζεύει και τώρα ο κύριος Νεκοσμίδης βάζει το τείχος στη σωστή απόσταση. Βασαλάκης, καλοχτυπημένο, ελάχιστα out. Πολύ καλή εκτέλεση από τον κύριο του Βασαλάκη.